ακούσω την κερκίδα της Γεωργίας. Χειροκρότημα. Έλα Γεωργία μου, έλα. Είναι η πρώτη φορά που έρχεσαι στο πάρκο μας. Ναι. Και δεν μου λες ποιο είναι το αγαπημένο σου ζώο. Το δελφίνι, η λεμούρη και το άλλο. Μάλιστα. Από ποιο μέρος της Κύπρου μας έρχεσαι? Από τη Λεμεσό. Μάλιστα. Λοιπόν, our volunteer Georgia is going to help us show you how we develop a dolphin's behavior, but also how we take care of these animals. Πριν όμως πάμε στα αδελφίνια Γεωργία μου, θα πατήσουμε και οι δύο σε αυτό το αντισηπτικό υγρό, προκειμένου να απολυμάνουμε τις όλες μας και να μην μεταφέρουμε μικρόβια στα ζώα. Το ίδιο θα κάνουμε και με τα χέρια μας. Και πηγαίνοντας προς την πλατφόρμα, να σας πούμε ότι εμείς χρησιμοποιούμε τη μέθοδο της θετικής εκπαίδευσης. Αυτό σημαίνει μόνο ενθάρρυνση και όχι τιμωρία για το ζώο. Αυτό όμως σημαίνει ότι το ζώο μπορεί να απορρίψει αυτό που του δείχνουμε ή να ανταποκριθεί σε αυτό. Στην πρώτη περίπτωση, απλά δείχνουμε κάτι διαφορετικό, προκειμένου το δελφίνι να πάρει την ενθάρρυνσή του και να κλείσει για εκείνο θετικά και ευχάριστα η εκπαίδευση. Θέλω να σταθείς εδώ δίπλα μου, Γεωργία μου. Έχεις δει ποτέ δελφίνι από κοντά? Όχι. Αυτός είναι ο μικρός Ορίωνας, σε μία από τις αγαπημένες του τσουλήθρες. Όπως είπαμε, είναι 2 ετών. Όταν όμως θα γίνει ενήλικο αρσενικό, θα φτάσει τα 3,5 μέτρα σε μήκος και έως 330 κιλά σε βάρος. As you might have noticed, our animal care staff communicates with them basically through hand gestures. We're going to help Georgia establish this communication, and when the animals respond, Evaldas will whistle and will reinforce the behavior. Όπως θα έχετε παρατηρήσει, οι φροντιστές επικοινωνούν μαζί τους κυρίως μέσα από χειρονομίες. Γυρίζω την πλάτη μου εγώ στα δελφίνια για να σου δείξω τι θα κάνεις, για να μην με δει μικρή και μπερδευτή. Όταν θα πας λοιπόν μπροστά και θα σου πει ο Εύελτας, θα κάνεις αυτή την κίνηση. Για κάτι να σε δω. Μπράβο! Μόλις λοιπόν η πρέμια ανταποκριθεί σε αυτό που θα δείξει η Γεωργία, ο Εύελτας θα σφυρίξει και θα ενθαρρύνει τη συμπεριφορά με κάτι που αρέσει στο ζώο, όπως χάδι ή ψάρι για παράδειγμα. Η σφυρίχνα που ακούμε τι λέει. Λέει στο ζώο, μπράβο, κατάλαβες τι σου έδειξα. Γεωργία μου, έλα κοντά μου. Γιατί το επόμενο βήμα που θα κάνουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε το χέρι σου για στόχο. Γιατί το χέρι? Επειδή επικοινωνούμε μέσα από χειρονομίες, θέλουμε τα ζώα να έχουν εξοικείωση με αυτό. The next step is to use her hand as a target. And when the animal touches her hand, then we follow the exact same procedure. The whistle and the reinforcement. Δες τι κάνει ο Εύελτας, απλά θα τετώσεις το χέρι σου πάνω από το νερό και θα το κρατήσεις εκεί μέχρι να σε ακουμπήσει το δελφίνι. Άλλη μία, κάτω άλλη μία, κάτω άλλη μία, τράβω το χέρι σου και ξανατέτωσέ το, Γεωργία μου. Ωραία, μπράβο, έλα κοντά μου. Είδατε, φαίνεται απλό, αλλά δεν είναι, γιατί πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι σε αυτό που δείχνουμε για να μην μπερδεύονται τα ζώα. Τώρα, Γεωργία μου, θα δείξεις πώς εξελίσσουμε ένα περιστροφικό άλμα. Σταδιακά λοιπόν από την κίνηση που θα σας δείξει η Γεωργία, αυξάνουμε το ύψος του στόχου μέχρι που το σώμα του ζώου περιστρέφεται ολόκληρο έξω από το νερό. Now we're going to show you how we develop a spinning jump. Gradually from the movement that Γεωργία will show you, we increase the height of the target. Η διάρκεια εκπαίδευσης των δελφινιών εξαρτάται από την αντίληψη που έχει το κάθε δελφίνι. Σαν και εμάς δηλαδή. Άλλοι τα παίρνουμε πιο γρήγορα, άλλοι πιο αργά. Παρακαλώ, μην πλησιάζετε στην πισίνα. Ευχαριστώ πολύ. Καθόμαστε στη θέση μας. Ωραία. Now we're ready to see the final behavior of what Georgia showed you. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να δούμε την τελική συμπεριφορά από την κίνηση που σας έδειξε η Γεωργία. Γεωργία, έλα κοντά μου για να δεις. Κοίτα. Αυτό δεν θα το κάνεις εσύ. Αυτό είναι λίγο δύσκολο για σένα. Το εύκολο όμως είναι να μου πεις τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις. Κτηνίατρος. Σοβαρά. Α, πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσει πολλά να αυτό, γιατί τώρα, μάνα μου, θα σου δώσουμε γεύση κτηνιατρικής. Έτσι. Γιατί τα ζώα μας περνούν και από ιατρική εκπαίδευση. Έτσι, όπως θα δείτε, έχουν μάθει να μας δίνουν την ουρά τους, ώστε να εξετάζουμε την εξωτερική τους κατάσταση, την κοιλιά δηλαδή και τα πτερύγια, επιτρέπουν συχνά στον κτηνίατρό μας να παίρνει αίμα από φλέβα που περνάει από την ουρά για απαραίτητες προληπτικές εξετάσεις, σαν και αυτές που κάνουμε και εμείς, καθώς και έχουν μάθει συχνά να ανεβαίνουν σε ειδική ζυγαριά προκειμένου να ελέγχουμε το βάρος τους. Our animals also go through medical training, so as you see, they give us their tail and our vet can regularly take blood sample in order to check their health.
Πώς είναι η αίσθηση της ουράς, Γεωργία? Είναι μαλακή, σκληρή, πώς είναι? Είναι σαν πλαστικό. Ναι, σωστό. Έλα κοντά μου, Γεωργία μου, γιατί τώρα ήρθε η ώρα να σε ευχαριστήσουμε και να σε επιβραβεύσουμε. Θέλω να ανοίξεις το στόμα σου, να σου πετάξει ρούλα ένα ψαράκι. Όχι. Όχι, δεν τρως όμο ψάρι. Όχι. Εντύπωση μου κάνεις, άρα. Δεν τρώει όμο ψάρι, Γεωργία. Πρέπει να βρούμε έναν άλλον τρόπο να την ευχαριστήσουμε. Για να δούμε, έχεις σκεφτεί κάτι? Δεν ξέρω, για να δούμε. Να, έρχεται η Γεωργία, έχει καταλάβει τι θα γίνει τώρα. Λοιπόν, δεν θα ακουμπήσεις το φυσιτήρα και τα μάτια του. Πήγαινε πίσω από το πτερύγιο αν θες, γιατί μπορείς να τον πάρεις αγκαλιά, να τον φιλήσεις. Είναι στιγμή σου με το ζώο, απόλαυσέ τη, Γεωργία. Τέλειο είναι. Είναι μαλακό ή σκληρό? Μαλακό. Ωραία. Έλα κοντά μου, Γεωργία, γιατί τώρα θέλω να μου πεις αν ξέρεις από τι κινδυνεύουν αυτά τα ζώα. Μάλιστα. Λοιπόν, υπεραλίευση. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Που έχει ως αποτέλεσμα στέρηση τροφής για τα δελφίνια. Η εμπλοκή τους στα παρατημένα και όχι μόνο δείχνει τον ψαράδο που έχει ως αποτέλεσμα να πνίγονται, γιατί δεν μπορούν να ανέβουν και να πάρουν ανάσα. Η θελημένη θανάτωσή τους, αλλά και η ρήπανση. Και μην τα φορτώνουμε όλα στα ξενοδοχεία και τα εργοστάσια. Έχουμε και εμείς μερίδιο ευθύνης, πετώντας τα σκουπίδια μας στη θάλασσα, αφήνοντας τα στις παραλίες, θάβοντας τα κάτω από την άμμο, με αποτέλεσμα ο αέρας καλή ώρα ή ένα κείμενο να παρασύρουν στο νερό. Και τούτα το επειδή είναι έξυπνα ζώα, είναι και περίεργα. Ό,τι πέσει στη θάλασσα, τρέχουν να το εξερευνήσουν. Και παίρνουν τα σκουπίδια μας είτε για παιχνίδι, είτε για τροφή, με αποτέλεσμα να καταλήγουν στο στομάχι τους και να πεθαίνουν. Οπότε, προστατεύουμε τα δελφίνια στη φύση! Μαζεύουμε τα σκουπίδια μας από την παραλία! Δεν με πολυπίθετε, αλλά πάει στο τόσο. Πάμε λοιπόν τώρα όλοι μαζί να δώσουμε ένα δυνατό χειροκρότημα στη Γεωργία. Γεωργία, έλα να δεις, γιατί έχεις και ένα ιδιαίτερο χειροκρότημα από τα δελφίνια. Σε ευχαριστούμε πολύ που μας βοήθησες. Από τα αριστερά μπορείς να επιστρέψεις στη θέση σου. And at this point, we must tell you that our animal care staff has a relationship with these animals based on mutual trust and respect. Και σε αυτό το σημείο πρέπει να σας πούμε ότι η σχέση φροντιστών και ζώων είναι μια σχέση που βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και το σεβασμό. Στο νερό θα μπει η Σάρα, για να πάρουμε μια εικόνα από αυτή την ιδιαίτερη, όσο και μοναδική σχέση ανάμεσα σε φροντιστές και δελφίνια. Θα μπει και ο Έβαλτας? Όχι, ωραία. Χειροκολλή. Σου λέει χέρι μου.